Ελεύθερος αποχώρησε από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου ο γιατρός που είχε εμπλακεί στην υπόθεση με πρωταγωνιστή τον 66χρονο κριτικό καλλιτέχνη που βίαζε και εξέδιδε σε πελάτες ανήλικο αγόρι. Ο 46χρονος, ο οποίος δεν συνελήφθη όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση, απολογήθηκε στην ανακρίτρια επαναλαμβάνοντας όσα είχε πει στην αρχική του κατάθεση. Ότι δηλαδή συνάντησε για μία και μόνη φορά το 15χρονο αγόρι σε ραντεβού που είχε κλειστεί στην περιοχή των Δειλινών. Όμως, μόλις αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για ανήλικο, προφασίστηκε έλλειψη χρόνου και αποχώρησε χωρίς ποτέ να επιδιώξει άλλη επαφή είτε επικοινωνία. Κάτι που φαίνεται να δέχτηκαν εισαγγελέας και ανακρίτρια που αποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος. Ο 46χρονος γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο του Ηρακλείου, σε βάρος του οποίου είχαν ασκηθεί διώξεις πλημελιματικού χαρακτήρα, είχε τεθεί σε αργία από την πρώτη στιγμή με απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου. Παράλληλα, είχε κληθεί και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, όπου κατέθεσε υπόμνημα. Εμείς ως Διοικητικό Συμβούλιο, ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες, παραπέμψαμε την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να γίνει τις επόμενες μέρες. Η θέση του, ναι, μας έχει κοινοποιηθεί. Μέσω υπομνήματος, φαντάζομαι. Αυτή είναι η νόμιμη διαδικασία. Η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του έχει τρία στάδια, τα οποία κινούνται παράλληλα και συνδέονται με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Αφορά στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά και εκείνο της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Θα πρέπει να μας έρθει η δικογραφία, θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη που γίνεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Βενιζελίου και της ΥΠΕ και εν συνεχεία το πειθαρχικό μας, το οποίο είναι ανεξάρτητο όργανο, να λάβει τις δικές του αποφάσεις. Την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται από τις αρχές και η προσπάθεια ταυτοποίησης και εντοπισμού δύο ανδρών που φέρονται να κακοποίησαν σεξουαλικά το ανήλικο αγόρι σε ραντεβού που είχε κλείσει ο 66χρονος Λιράρης, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος στην Τρίπολη. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα αποδιδόμενα από τις καταθέσεις του ανηλίκου. Ισχυρίζεται ότι όλα αυτά είναι πράγματι μια πλεκτάνη, δίνει και κάποιες συγκεκριμένες διευκρινήσεις και εξηγήσεις γύρω από αυτό το θέμα της πλεκτάνης, αλλά το σημαντικό είναι ότι παραμένει κάθετα, αδιαπραγμάτευτα, συζητητή, ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Ακόμη αναζητούνται και 29 χρήστες της πλατφόρμας, στους οποίους είχε σταλεί πορνογραφικό υλικό με τον ανήλικο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες, οι απαντήσεις από τους διαχειριστές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου διατηρούσαν προφίλ τα συγκεκριμένα άτομα, δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμη στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.